το μικρό. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι ένα μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να διατηρήσει την κύση του μπαίνοντα σε διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Επίσης, να πούμε ότι η ριζική κυσεκτομή. Αρχίζετε με ητοπάθεια. Ναι, ωραία, τι καλά, μάλιστα. Είναι, δεν είναι ητοπάθεια, απλά είναι πράγματα που είναι λίγο γνωστά. Η ριζική κυσεκτομή είναι το gold standard για το μειοδιαιθητικό καρκίνο της κύστης. Όμως, υπάρχουν μια μερίδα ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν από κάποια συντηρητική θεραπεία. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε. Λοιπόν, το ιστορικό είναι, έχουμε έναν ασθενή 64 ετών, πρόσφατα συνταξιοδοτηθής. Είναι έγκαμος, έχει δύο παιδιά, ένα εγγόνι. Από το ατομικό του αναμνηστικό έχει υπέρταση, υπερλιπιδεμία και μέτρια LATS. Είναι όμως καπνιστής 20-30 τσιγάρα ημερησίως επί 45 έτη. Από χειρουργικές επεμβάσεις έχει κάνει μια βουνοκύλη αριστερά προ-δεκαετίας. Και από φάρμακα παίρνει αντιπερτασικά, στατίνες και αλφα μπλόκερς για τα μέτρια αυτά LATS. Από το ιστορικό του βλέπουμε ότι έχει κάνει δύο επεισόδια διαλείψεως μακροσκοπικής ανώδυνης αιματουρίας από διμήνου και έτσι επισκέφθηκε τον οικογενειακό του παθολόγο, όπου του συνέστησε γενική ούρο και καλλιέργεια ούρων, οι οποίες είναι αρνητικές. Έτσι παραπέμφθηκε στον ουρολόγο. Ο ουρολόγος μέσα στη διαγνωστική του διερεύνηση έκανε τον υπέρηχο. Οι νεφροί ήταν χωρίς διατάσεις, αλλά βλέπει ένα μόρφωμα 2 εκατοστών στο αριστερό πλάγιο της ουροδόχου κύστης. Και προχωρεί, συζητάει με τον ασθενή, προχωρεί στο χειρουργείο και πράγματι στο χειρουργείο γίνεται κυστοσκόπηση, είναι ένα μονήρες εξωφυτικό μόρφωμα, όπως βλέπουμε και εδώ, στο αριστερό πλάγιο της κύστης. Έγινε διουρηθρική εκτομή σε ικανό βάθος και έκταση, με αρνητικά χειρουργικά όρια. Η πορεία του αρρώστου ήταν, η μεταχειρητική ήταν ομαλή και η ιστολογική εξέταση είναι TAF2 High Grade. Σταδιοποιήθηκε, έγινε σταδιοποίηση με αξονική θώρακος, η οποία ήταν αρνητική, και η αξονική άνω-κάτω κοιλίας έδειξε ότι δεν υπάρχει υδρονέφρωση, δεν υπάρχει εξοχιστική επέκταση και δεν έχουμε επίσης συντήρηση λεφαδένων ή απομακρυσμένες εντάστασεις. Έτσι έχουμε ένα κλινικό TAF2 μη 0. Έτσι, να πούμε λίγο ποια θα λέγαμε ότι θα είναι η ιδανική θεραπευτική αντιμετώπιση του μειοδιαιθητικού καρκινόμου της ουροδοχικής. Τι θέλουμε δηλαδή να έχουμε. Θέλουμε να έχουμε έναν ογκολογικό έλεγχο, έτσι, αν είναι δυνατόν ίαση. Και φυσικά όμως θέλουμε να διατηρήσουμε και τη φυσιολογική ούρηση, να διατηρήσουμε τη φυσιολογική στήση και να έχουμε ελάχιστες επιπλοκές και μακροπρόθεσμη επιβίωση. Έτσι, ας δούμε λίγο σύμφωνα με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας ποιες είναι οι επιλογές για το συγκεκριμένο άρρωστο. Πρώτη επιλογή είναι σίγουρα ριζική κυσεκτομή και νεοκύστη. Δεύτερη επιλογή είναι η μονοθεραπεία. Δηλαδή η διουρηθρική εκτομή μόνο, η ακτινοθεραπεία μόνο, η χημειοθεραπεία μόνο. Τρίτη επιλογή μπορεί να είναι οι συνδυασμένες θεραπείες. Μπορεί να είναι μια διουρηθρική χημειοθεραπεία, μπορεί να είναι διουρηθρική ακτινοθεραπεία. Επίσης όμως μπορεί να είναι και η πολυδύναμη θεραπεία, δηλαδή η διουρηθρική, η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία συγχρόνως. Ας δούμε λίγο την πρώτη επιλογή και τη ριζική κυσεκτομή και την νεοκύστη, για να κάνουμε ορισμένα σχόλια. Σίγουρα η ριζική κυσεκτομή, όπως είπαμε, είναι το gold standard για το εντοπισμένο μειοδιαιθητικό καρκίνο της κύστης. Όμως, βλέποντας το HER, από το Memorial στο Journal of Urology το 2007, λέει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον στην πενταετή συνολική επιβίωση, στην κυστεκτομή, τουλάχιστον για TAF3 νόσο, πριν το 85 και μετά το 85. Και το μόνο που αλλάζει την επιβίωση ήταν η προσθήκη της neoadjuvant χημειοθεραπείας. Επίσης, περιεγχειρητικές επιλογές υπάρχουν και σε ποσοστό αρκετά μεγάλο, από 28% μέχρι 57%, και εξαρτάται φυσικά και από την εμπειρία του χειρουργού. Η θνητότητα το ίδιο, βέβαια σε μικρό ποσοστό, 2 με 5%, αλλά πάλι εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού.
η συνολική επίσης επιβίωση μειώνεται σε ασθενείς πάνω από 65 ετών. Και 34, σε ένα ποσοστό 34 μέχρι 50% των ασθενών που μπαίνουν για ριζική κυστοκτομή, ταξινομούνται σύμφωνα με το ανισολογικό σκορ ως υψηλού κινδύνου. Ας δούμε λίγο τι γίνεται με την πολυδύναμη θεραπεία που είναι και το θέμα μας. Η πολυδύναμη θεραπεία σημαίνει, έχει σαν προϋπόθεση μία εκτεταμένη τουρ, διορυθρική εκτομή, σε ικανό βάθος και με αρνητικά περιφερειακά χειρουργικά όρια. Διάφορα σχήματα έχουν χρησιμοποιηθεί. Κυρίως έχει χρησιμοποιηθεί, μπορούμε να πούμε, στο πρώτο σχήμα βλέπουμε ότι άλλοι χρησιμοποίησαν την neoadjuvant χημειοθεραπεία με 4-6 εβδομάδες μετά έγινε κυστοσκοπική εκτίμηση και λήψη βιοψιών και όσοι ήταν TAF0 πήγανε για ριζική ακτινοθεραπεία και όσοι δεν ήταν TAF0 πήγανε για ριζική κυστεκτομή. Άλλο σχήμα είναι ότι χρησιμοποιήθηκε είναι ότι μια μικρή δόση εφόδου χημειοθεραπείας ακολούθησε 4-6 εβδομάδες μετά η κυστοσκοπική εκτίμηση και λήψη βιοψιών. Αν ήταν TAF0 πήγαν σε ριζική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Αν δεν ήταν TAF0 πήγαν φυσικά σε ριζική κυστεκτομή. Έγινε ξανά η εκτίμηση 4-6 εβδομάδες μετά πάλι με λήψη βιοψιών. Αν ήταν TAF0 πήγανε σε ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία διατήρησης, ενώ οι άλλοι σε ριζική κυστεκτομή. Και αυτό το σχήμα το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως και είναι το πιο συνηθισμένο, είναι ότι μετά την τουρ κάνουν ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία σύγχρονη και 4-6 εβδομάδες μετά γίνεται η κυστοσκοπική εκτίμηση και λήψη βιοψιών. Σε αυτούς που απάντησαν πλήρως κάνουν χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία διατήρησης, ενώ σε αυτούς που ήταν πάνω από TAF0 κάνουν ριζική κυστεκτομή. Τώρα εδώ βλέπουμε διάφορες μελέτες. Πάνω από 1.000 ασθενείς έχουν μπει τα τελευταία 25 χρόνια σε θεραπευτικά πρωτόκολλα διατήρησης σκίζ με πολυδύναμη θεραπεία. 3 ήταν τα κέντρα τα οποία έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται ακόμη με την πολυδύναμη θεραπεία. Είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, του Ερλάγκεν στη Γερμανία και του Νεκέρ στο Παρίσι, σε συνεργασία με την ΕΡΤΟΜ. Εδώ βλέπουμε σε αυτές τις μελέτες, οι οποίες είναι πιο παλιές, ότι όλοι αυτοί συμφωνούν στο ότι η πλήρης απάντηση είναι σε ένα ποσοστό 60-80%, η πενταετή συνολική επιβίωση είναι σε ένα ποσοστό 50-60% και η συνολική πενταετή επιβίωση με ανέπαφη κύστη είναι σε ένα ποσοστό 40-50%. Επίσης, πάλι μελέτες πιο σύγχρονες και από το Erlangen με 415 περισσότερους ασθενείς, όπου βλέπουμε ότι πάλι συμφωνούν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι η επιβίωση, η πενταετής επιβίωση με ανέπαφη κύστη αυτών των ασθενών ήταν 40-50%. Εδώ τώρα έχουμε ξεχωρίσει μία μελέτη από το Harvard, που είναι και ένα update από τις προηγούμενες μελέτες του Harvard, η οποία μελέτη έχει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την θεραπευτική αντιμετώπιση με διατήρηση κύστης στους ασθενείς με TAF2 τουλάχιστον νόσο, όπως είναι και ο δικός μας. Βλέπουμε ότι η πενταετής επιβίωση ειδική για την νόσο είναι σε ένα ποσοστό 74% για TAF2 νόσο και 53% για TAF3, TAF4 νόσο. Επίσης, η πενταετή και δεκαετής επιβίωση ειδική για την νόσο με ανέπαφη κύστη είναι σε ένα ποσοστό 46% και 45% αντίστοιχα, ενώ επίσης εντυπωσιακό είναι ότι 66 ασθενείς από τους 190 που τελικά κατέληξαν σε ριζική κυστεκτομή, σε αυτούς τους ασθενείς η πενταετή και δεκαετής επιβίωση, ειδική για την νόσο, ήταν 48% και 41% αντίστοιχα. Ποσοστό δηλαδή αρκετά ικανοποιητικό για να πούμε ότι η πολυδύναμη θεραπεία, για αυτούς δηλαδή που δεν πείθονται, ότι η πολυδύναμη θεραπεία καθυστερεί την ριζική κυστεκτομή και καθυστερεί επίσης και την επιβίωση. Τώρα, ας δούμε λίγο τους κλινικούς προγνωστικούς παράγοντες. Μετά τη μελέτη αυτή και σε συνδυασμό με τις προηγούμενες μελέτες, αρχίζουν και μπαίνουν οι ενδείξεις για το ποιους ασθενείς θα πρέπει να βάλουμε σε πολυδύναμη θεραπεία. Και οι κλινικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι οι εξής. Είναι το στάδιο, σημαντικός προγνωστικός παράγοντας,
Όπως βλέπουμε εδώ ότι σε ΤΑΦ2 στάδιο η συνολική επιβίωση είναι μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4. Υδρονέφρωση επίσης ένας άλλος παράγοντας. Βλέπουμε ότι οι ασθενείς χωρίς υδρονέφρωση είχαν μεγαλύτερη και πλήρη απάντηση και συνολική επιβίωση και επιβίωση ειδική για την νόσο σε σύγκριση με τους άλλους ασθενείς με υδρονέφρωση. Η ηλικία δεν είναι τόσο σημαντικός παράγοντας, γιατί βλέπουμε ότι στην ειδική για την νόσο επιβίωση δεν υπήρχε διαφορά. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι το tour status, η ουρηθρική εκτομή που θα κάνουμε. Δηλαδή, αν έχουμε μακροσκοπικά ολοκληρωμένο tour ή όχι. Βλέπουμε σε μακροσκοπικά ολοκληρωμένο tour και η πλήρης απάντηση είναι καλύτερη και η ειδική για την νόσο επιβίωση είναι καλύτερη, αλλά και το ποσοστό των κυστεκτομών είναι μικρότερο. Έτσι, η επιλογή των ασθενών μας που θα μπουν σε πολυδύναμη θεραπεία. Τι δεν πρέπει να έχει ένας ασθενής που θα μπει σε πολυδύναμη θεραπεία? Δεν πρέπει να έχει καταρχήν υδρονέφρωση. Πρέπει να έχει καλή νεφρική λειτουργία. Διότι η πλατίνα, όπως ξέρουμε, είναι νεφροτοξική. Πρέπει να είναι σε καλή γενική κατάσταση, performance status καλό δηλαδή, για να αντέξει και την πλατίνα, αλλά και να αντέξει και την ενδεχόμενη κυστεκτομή. Δεν πρέπει να έχει CIS, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό υποτροπών. Πρέπει το μέγεθος του όγκου να είναι μικρότερο από 5 cm, μονήρις, σε θέση που να μπορεί να αφαιρεθεί όλος με διουρηθρική εκτομή. Και επίσης, δεν πρέπει να έχει μεταστατική νόσο στους λεφανδένες, που το δούμε με αξονική και MRI. Αν και δεν έχουν γίνει συγκριτικές, τυχεοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν δηλαδή την κυστεκτομή με την πολυδύναμη θεραπεία, βλέπουμε από αυτόν τον πίνακα εδώ ότι συγκρίνουν εδώ, αν δούμε, δύο μεγάλες χειρουργικές, τα αποτελέσματα δύο μεγάλων χειρουργικών σειρών και τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα από δύο μεγάλα κέντρα που κάνουν πολυδύναμη θεραπεία, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι σχεδόν τα ίδια. Τώρα, η ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής είναι ένα σύν για την πολυδύναμη θεραπεία. Από διάφορες μελέτες έχει βρεθεί ότι το 75% των ασθενών είχαν καλή και οροδυναμικές μελέτες, είχαν καλή διατασιμότητα, φυσιολογική ροή και χωρητικότητα. Επίσης, είχαν φυσιολογική συντική λειτουργία, η πλειονότητα των ασθενών είχε φυσιολογική συντική λειτουργία. Μόνο 2% των ασθενών είχαν ρυκνή κύστη και υπευλήθησαν σε κυστεκτομή. Επίσης, 19% είχαν ακράτεια, 11% όμως χρησιμοποιούσαν πάνες, 85% είχαν ήπια ή και καθόλου κυστικά ενοχλήματα, έντρινο των αντρών είχε απόφραξη και έντρινο των γυναικών επιτακτικότητα. Άρα, συνοψίζοντας, τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας μας λένε ότι η πολυδύναμη θεραπεία είναι μια εναλλακτική σε επιλεγμένους, καλά πληροφορημένους ασθενείς, στους οποίους η κυστεκτομή είτε για ιατρικούς ή για προσωπικούς λόγους δεν αποτελεί επιλογή. Τώρα, ας δούμε και μερικά νεότερα δεδομένα. Όσο προχωράει η ακτινοθεραπεία και η ογκολογία γενικότερα με καινούργια χημειοθεραπευτικά φάρμακα και συνδυασμούς και παλαιότερων, πιθανότατα να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα στην πολυδύναμη θεραπεία. Εδώ είναι ένα πρωτόκολλο της ERTONG, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά βγήκαν κάποια αποτελέσματα και βλέπουμε ότι η πλήρης απάντηση είναι 87% σε 2 χρόνια και 69% των ασθενών αυτών είχαν λειτουργική κύστη. Το ενδιαφέρον είναι ότι έγινε προσθήκη της πλαξταξέλης ως ευαισθητοποιό επίσης ουσία στην ακτινοβολία, στην πρώτη χημειοθεραπεία-ακτινοθεραπεία και στη θεραπεία διατήρησης μετά προσθέθηκε και η γεμσταβίνη. Και επίσης ένα πρωτόκολλο το οποίο της ERTONG πάλι που τρέχει τώρα με στοχευμένη θεραπεία, γιατί βρήκανε ότι 57% των ασθενών με δυτικό καρκίνο κύστης εκφράζουν τον επιδερμικό αυστικό παράγοντα. Έτσι, όταν προσθέσουν το τραστούσουμα, που είναι ένα μονοκλινικό αντίστοιχο εναντίον του επιδερμικού αυστικού παράγοντα, πιθανώς να έχουν κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, τα συμπεράσματά μας είναι ότι η συνδυασμένη θεραπεία μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση σε επιλεγμένους ασθενείς, προσφέρει 50% επιβίωση, ενώ 3/4 των ασθενών διατηρούν την κύση τους. Χρειάζεται όμως καλή πληροφόρηση του ασθενή και καλή συνεργασία τριών ειδικοτήτων. Και αν το δούμε λίγο σαν τελική βαθμολογία, αυτό που θέλουμε εμείς είναι και με τις δύο θεραπείες, και με την κυστεκτομή και με την πολυδύναμη, να έχουμε ένα καλό τοπικό έλεγχο της νόσου. Φυσικά, ο τοπικός έλεγχος της νόσου διατηρείται με την
κυστεκτομή. Γίνεται με την κυστεκτομή. Οι μικρομεταστάσεις, εδώ στην κυστεκτομή βάλαμε ένα συμπλήν, διότι υπάρχει και ο λεμφαδενικός καθαρισμός. Όμως στην πολυδύναμη σίγουρα είναι συν, διότι έχουμε τη χημειοθεραπεία. Η ποιότητα ζωής πιστεύουμε ότι υπερτερεί η πολυδύναμη θεραπεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζάχο.